σε αυτοί που θέτουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες, γιατί έχει το δικαίωμα αυτό η Προκαταρκτική Επιτροπή, να δώσουν το παρόν ενώπιον των 12 μελών, θα το δεχτείτε? Κύριε Σκάλκο, να ξεκινήσουμε λίγο από πιο νωρίς, διότι έχουμε μπει σε μια συζήτηση επί διαδικαστικών, σοβαρών διαδικαστικών θεμάτων και θεσμικών θεμάτων, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία, κύριε Σκάλκο. Η ουσία είναι, για να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Πρώτον, υπήρξε ή δεν υπήρξε εκτείναξη της φαρμακευτικής δαπάνης, όχι γιατί έγινε κάποια φοβερή επιδημία στη χώρα, όχι γιατί έγινε κάτι τεράστια διαφορετικό από ό,τι στις υπόλοιπες άλλες χώρες, αλλά διότι κάτι υπάρχει πίσω από αυτό. Δηλαδή, όταν βλέπετε από την περίοδο του 2000 να εκτινάσετε η δαπάνη και να έρχεται στην εποχή του μνημονίου πια να μπει αυτό το οριζόντιο μαχαίρι για να πάμε πιο κάτω, αυτό δεν δικαιολογείται, ξέρετε, από κανένα δεδομένο. Ναι, αυτή είναι μια μεθόδος της προκλητής συζήτησης, κύριε Μαντά, που έγινε όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού. Γι' αυτό είναι και διεθνές το θέμα. Ακούστε, προφανώς και γι' αυτό είναι διεθνές. Αλλά η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχει μια ιδιαίτερη θέση όσον αφορά τη διαμόρφωση των τιμών σε όλα τα υπόλοιπα, σε πολλά μάλλον, όχι σε όλα τα υπόλοιπα, σε πολλά κράτη. Ναι. Από 29 έως 50 λένε. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο θέμα. Μου λέτε εσείς, και οποιοδήποτε μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα, γιατί τόσα χρόνια, ακόμη και επιτροπή που είχε θεσμοθετηθεί από το 12 για την εισαγωγή των καινοτόμων φαρμάκων, των νέων φαρμάκων, γιατί δεν λειτουργούσε? Γιατί η χώρα τόσα χρόνια δεν έκανε καμία διαπραγμάτευση πάνω σε αυτό το ζήτημα? Γιατί η διαπραγμάτευση η οποία έγινε, κύριε Σκάλκο, για πρώτη φορά στα ζητήματα των φαρμάκων ήταν διαπραγμάτευση που έγινε τώρα για τις θεραπείες για την υπατήτιδα ΣΕ. Ναι, αλλά κύριε Μαντά, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ έθετε θέμα για τα γενώσιμα, πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν απέναντι εισαγωγή γενωσίμων στην ελληνική αγορά. Δεν ξέρω ποια στελέχη λέτε και με τι ιδιότητες είχαν αυτά τα στελέχη. Έτσι, δεν ξέρω γιατί το λέτε. Όχι, φιλοξενούσαν που λέγανε ότι δεν ξέρουμε την ποιότητα των γενοσύμων. Λέτε ένα πράγμα τώρα, ακούστε με λίγο. Λέτε ένα πράγμα για το οποίο εγώ που γνωρίζω τους επιστήμονες, γιατί και οι δύο είμαστε γιατροί όπως γνωρίζετε, έτσι. Που γνωρίζω τους επιστήμονες του χώρου μας, έχουμε παλέψει με νύχια και με δόντια για να πείσουμε ότι υπάρχει αναλογία θεραπευτική, ισοδυναμία θεραπευτική γενοσύμων με πρωτότυπα φάρμακα. Δεν το λέτε λοιπόν σε μένα. Μάλιστα. Και μην πετάτε ένα πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή. Όχι, έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Γι' αυτό θέλω μια απάντηση. Ποια έχει τεθεί? Τι έχει τεθεί? Ότι εμείς υποστηρίζαμε ότι να μην έρθουν ποτέ τα γενώσιμα? Αλλή μόνο, αν είναι δυνατόν. Και αυτό αποδεικνύεται επιπλέον ότι δίνουμε μάχη τώρα, όλη αυτή την περίοδο, για να υπάρξει και στην κοινή γνώμη, γιατί εκεί υπάρχει μια δυσκολία. Αναμενόμενη δυσκολία, θα έλεγε κανένας, γιατί είμαστε ακόμη πολύ πίσω από την εισαγωγή των γενοσύμων στην ελληνική φαρμακευτική αγορά. Και να πω και ακόμη κάτι, και θα απαντήσω και στα θεσμικά, να πω και ακόμη κάτι που είναι πολύ κρίσιμο. Άρα έχουμε πρώτον εκτείναξη φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία είναι θα έλεγα πρωτοφανής. Δεύτερον, έχουμε μη λειτουργία θεσμική. Η χώρα μας δεν διαπραγματευόταν τη φαρμακευτική δαπάνη. Έχουμε τώρα για πρώτη φορά τέτοια διαπραγμάτευση. Έχουμε τις πρωτοβουλίες του Υπουργού του κυρίου Ξανθού με άλλες χώρες του Νότου και τη διακήρυξη της Βαλέτα για να μπορούν να διαπραγματευτούν ένα μεγαλύτερο γκρουπ χωρών τα νέα φάρμακα, τα καινοτόμα, που βεβαίως πρέπει να μπουν. Που και αυτά είναι όχι, ακριβά, γι' αυτό γίνεται. Που βεβαίως πρέπει να μπουν, γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι. Υπήρξαν σε αυτή την περίοδο νέα φάρμακα και είναι και αυτό ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο. Άρα έχουμε μία κατάσταση η οποία, θα έλεγα εγώ, πρέπει να διερευνηθεί και πρέπει σε όλο αυτό να είναι ενωμένο το πολιτικό σύστημα σε βάθος. Σε βάθος. Διότι εκτός των άλλων, κύριε Σκάλκο, από ό,τι λένε οι εκτιμήσεις, εγώ δεν είμαι, πώς να το πω, δεν μιλάω με απολυτότητα σε αυτό. Εάν το κόστος αυτό είναι κοντά στα 20 δισεκατομμύρια ή περίπου εκεί,
τότε έχει παίξει κρίσιμο ρόλο στο ότι η χώρα βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση που βρέθηκε. Και πολύ περισσότερο στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι, νομίζω, και πολύ περισσότερο στα ασφαλιστικά ταμεία. Βέβαια. Είναι, λοιπόν, στο θεσμικό πάμε όμως λίγο για να συνεχίσει τον κύριο Τσέρα. Αυτό ήταν κρίσιμο νομίζω να υποθεί. Για να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Ναι, γιατί κατηγορούνται και χιλιάδες γιατροί ότι έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό το ταγκό δεν γίνεται χωρίς γιατρούς. Πάμε λοιπόν τώρα στο θεσμικό επιχείρημα. Πάμε παρακάτω. Λέω το εξής, ότι εδώ έχουμε μία πολύ συγκεκριμένη κατάσταση την οποία άκουσα με χαρά και από τον κύριο Τσιάρα να λέει ότι είναι σκάνδαλο με διεθνείς διαστάσεις. Τελειώσαμε με αυτό, γιατί πιο πριν, να τα θυμίσουμε για αυτά, λέγανε ότι ξαφνικά η κυβέρνηση έφτιαξε μια συσκευωρία με βάση αυτό το θέμα για να στοχοποιήσει τους αντιπάλους. Ναι, γιατί τώρα εδώ έχουμε 10 πολιτικά πρόσωπα που δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα στις υπόλοιπες χώρες. Στις υπόλοιπες 29 χώρες. Ναι. Αυτός είναι ο αντίλογος. Για περιμένετε να δούμε καταρχήν. Ναι. Πρώτον είναι αυτό, διότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη όπως γνωρίζετε. Το δεύτερο είναι ότι ακούω αυτό το πρωτοφανές. Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι η κυβέρνηση αυτή μεθόδευσε σε συνεργασία. Αυτό είναι όταν λες και βορεία. Μεθόδευσε σε συνεργασία με δικαστικούς λειτουργούς όλη αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν έχω ξανακούσει από σοβαρό κόμμα, όπως πιστεύω ότι είναι η Νέα Δημοκρατία, τέτοιο ισχυρισμό σε άλλη περίοδο. Δεν το έχω ξανακούσει. Ποτέ δεν το έχω ξανακούσει. Από τη μεταπολίτευση και μετά, που τουλάχιστον θυμάμαι. Κάποιοι άλλοι λένε, διαβάζω, ότι είναι ένα σόου, είναι πιο μαλακή. Υπάρχει και πιο, πιο μαλακή άποψη. Σόου και βορεία, μέσα εκεί παίζουν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε για να το ξεκαθαρίσουμε. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι à la carte ανεξάρτητη. Ή δεχόμαστε ότι είναι ανεξάρτητη και βεβαίως κάνουμε, ασκούμε την κριτική μας στις αποφάσεις μας, αυτό είναι δημόσιο δικαίωμα. Έτσι. Ή από εκεί και πέρα θα μπούμε σε μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι δεν έχει τέλος και είναι ευθύνη δημοκρατική, κύριε Σκάλκο, αυτό το θέμα να το ξεκαθαρίσουμε. Μάλιστα. Απολύτως. Η δικαιοσύνη λοιπόν, ερευνώντας ένα υπαρκτό σκάνδαλο, έπεσε πάνω σε πολιτικά πρόσωπα. Τι έπρεπε να κάνει, δηλαδή, για να το καταλάβω. Δεν ήταν συνταγματική της ευθύνη και υποχρέωση, όπως συμβαίνει με αυτή την περίεργη κατάσταση που υπάρχει στη χώρα μας, το ξαναλέω για μια ακόμη φορά, με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Δεν έπρεπε να τα πάει στη Βουλή. Τι έπρεπε να κάνει. Ωραία. Να το δούμε όμως, κύριε Μαντά, επιμένω, στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία να προχωράει αυτή η ιστορία. Ξαναλέω, υπάρχει, αν γνωρίζω καλά, του νόμου αν γνωρίζω καλά και ο κύριος Τσιάρας θα το επιβεβαιώσει, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Λοιπόν, κύριε Τσιάρα, θέλω όμως μια απάντηση. Δεν μου κάνετε καμία ερώτηση, να απαντάω. Όχι, όσο ακουστήκαν, αν θέλετε. Ναι, θα απαντήσετε σύν το γεγονός ότι πραγματικά υπάρχει σφοδρή επίθεση κατά της δικαιοσύνης και